Λοιπόν, κυρία Αριστονίκη, γελάς. Χαίρομαι να σε βλέπω να γελάς, πραγματικά, γιατί μέσα στην καραντίνα χρειαζόμαστε γέλιο. Τι να κάνουμε, χωρίς αυτό δεν μπορούμε. Τα έχουμε μπέξει γενικώς και θέλουμε και λίγο γέλιο να τα βγάλουμε μπέρα. Λοιπόν, θα σου διαβάσω κάτι. Να μου διαβάσεις. Σε αυτό το έκτακτο, το κινητό μου βγάζει μόνο φωτογραφίες που σας ανακαλύψα αυτή τη στιγμή. Ψάχνω να βρω κάτι. Λοιπόν, χθες μου ήρθε μία ανακοίνωση, ένα email, γιατί είμαι γραμμένη στην κοινότητα Quora. Quora Digest. Μια κοινότητα όπως ήταν το Yahoo Answers, στο οποίο βάζει κάποιες ερωτήσεις και μπαίνουν διάφοροι και απαντούν επώνυμα, οι οποίοι έχουν και κάποιες ιδιότητες. Και ρωτά κάποιος, what are traits that you see in someone that imply they are much smarter than they seem? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που μπορεί να δεις σε κάποιον, τα οποία να υπονοούν ότι είναι πολύ πιο έξυπνοι από ό,τι φαίνονται? Και απαντά αυτήν την ερώτηση ο Μπάρναρντ Λο Κόλιερ, ένας graphology consulting κλπ. Ένας ο οποίος ασχολείται με την ψυχολογία της γραφής. Και λέει, το πρώτο χαρακτηριστικό ότι κάποιος είναι πιο έξυπνος από ό,τι φαίνεται. Θέλω να σου τα πω και να μου πεις, ας συμφωνήσω ότι με την άποψη. Το πρώτο χαρακτηριστικό, alert and accurate listening, να ακούει με γρήγορση και ακρίβεια, τι του λες. Δεύτερο χαρακτηριστικό, a good open smile at appropriate moments, ένα ανοιχτό όμορφο χαμόγελο σε ταιριαστές στιγμές. Το τρίτο χαρακτηριστικό, brevity and coherence in conversation, να μιλά γρήγορα και με συνοχή. Όταν λέει γρήγορα, να μιλάμε λίγα λόγια και με συνοχή. Το τέταρτο, cleanliness of body and attire, να είναι καθαρό το σώμα του και τα ρούχα του. Το δείχνουν έξυπνο λάθος. Το πέμπτο, a calculated slowness for thoughts before answering questions or responding to requests. Μία προκαθορισμένη καθυστέρηση για να σκεφτεί πριν να απαντήσει ερωτήσεις ή πριν να ανταποκριθεί σε καλέσματα. Δηλαδή, το ρωτάς κάτι, του λες κάμε κάτι, και το βλέπεις ότι καθυστερεί λίγο να σκέφτεται πριν να σου πει ναι, θα το κάνω, όχι δεν θα το κάνω. Humorous outlook, να έχει humor. Το 6, το 7, compassion for other creatures, ενσυναίσθηση για άλλους ανθρώπους. Και το 8, unsatisfied curiosity, ανικανοποίητη περιέργεια. Συμφωνείς? Σε όλα. Λοιπόν, στέλνω αυτόν το απόσπασμα στον άνδρα μου και του λέω, σου βάζω σε κύκλο το 1, το 3 και το 5. Εάν μπορέσεις αυτά να τα βελτιώσεις, θα είσαι τέλειος. Ναι. Α, στην αρχή το έγραψα. Αν βελτιώσεις το 3 και το 5, θα είσαι τέλειος. Α, και το 1. Και του βάλω αυτά τα 3. Μέσα σου πω και το 2, του λέω. Oh. A good open smile at appropriate moment. Λοιπόν, και τι μου απαντά? Τι σου απαντά? Γιατί δεν μου λες απευθείας να κάνω αλλαγή φίλου? Άρα έχει σίγουρα το 6 που σημαίνει humorous outlook, ότι γενικά έχει humor. Φαίνεται πιο εύκολο από αυτά που του βάλες, έτσι. Ναι, και μετά όταν ήρθε σπίτι και το συζητούσαμε, λέω του, ρε αγάπη, αυτόν το έχει γράψει άνδρας, την απάντηση την έχει και γράψει άνδρας, όχι γυναίκα. Και το συζητήσαμε χθες το βράδυ και συμφωνήσαμε να προσπαθήσουμε και οι δύο για να γίνουμε πιο έξυπνοι. Γιατί θέλουμε να ο άνθρωπος θέλει να γίνεται πιο έξυπνος. Άρα θα προσπαθήσουμε την ώρα που μας μιλά ο άλλος να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τι θα το απαντήσουμε, ή να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε άμυνα ή επίθεση, αλλά να ακούμε με γρήγορση και με ακρίβεια, να μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι μας λέει ο άλλος. Γιατί έστειλα τα στον Παναγιώτη εγώ τούτα, αλλά κάνω τα και εγώ, μην νομίζεις. Με έχεις δει να τα κάνω, δεν είναι? Με έχεις δει. Έχω δει, έχω δει. Λοιπόν, εξαρτάται φυσικά, εκείνος που μιλά, αν έχει και εκείνος συνοχή, για να μπορέσει κάποιος να τον καταλάβει. Δηλαδή, αν μιλάει με μία, αν είναι ο λόγος του, τότε ούτε ο άλλος μπορεί να τον καταλάβει. Ναι, αλλά μπορείς εκείνη την ώρα να βάλουμε μια παύση. Όταν είναι κάθε κανονική συζήτηση στον καυγά, με παύση βάζεις με τίποτε. Μουνταρίσκεις τον άλλον και τελειώσεις.
Μουντάρισκο στην Κυπριακή σημαίνει ορμάω. Τώρα του καβγάτσου μπορεί. Σπόδι πράγματα, κατευθείαν. Ναι. Τώρα του καβγάτσου μπορεί να κάνει παύση και να πει: αχ, τώρα πρέπει να πω στον σύντροφό μου μόνο να διατυπώσει καλύτερα αυτό που μου έχει πει για να μπορέσω να το κατανοήσω. Εκείνη την ώρα, όχι. Και το 5, το calculate slow, αυτό το να καθυστερείς πρώτα να απαντήσεις, εγώ είχα θέμα με τούτο, ότι απαντούσα αμέσως και το πρόβλημα μου ήταν ότι απαντούσα αμέσως όταν μου λέει κάποιος μπορείς να κάνεις κάτι για μένα, και έλεγα ναι. Ενώ συμφωνήσαμε με τον άντρα μου ότι είμαστε και οι δύο πρώην γενήν people pleasers και ελπίζουμε όχι SI people pleasers, να το κάνουμε τον το πράγμα, μας ζητά κάποιος μια χάρη, να παίρνουμε μια μπαύση και να σκεφτούμε τι μας ζητά τώρα αυτός. Είτε είναι παιδί μας, είτε είναι κάποιος άλλος, τι μας ζητά, τι κίνητρα έχει, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, δεν είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, τι συνέπειες θα έχει αυτό στη ζωή μου κλπ. Και αποφασίσαμε να γίνουμε πιο έξυπνοι. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, ενέκτακτο ξέρω το, αλλά θέλω να σε ρωτήσω. Εχθές έκανα έναν vlog το οποίο σίγουρα δεν το είδες, γιατί ξέρω ότι γίνεται ο χαμός του χαμού. Ο χαμέ! Εκεί που είσαστε, ρε. Για την παθητική και ενεργητική επιθετικότητα. Το είδα μόνο στην αρχή και το κοινοποίησα και στο προφίλ μου, αλλά δεν το ακούσα. Ναι, δεν έχει πρόβλημα, μάνα μου. Καταλαβαίνω ότι έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα, μαγειρεύεις κάθε μέρα, έχεις δύο παιδιά, έχεις σκύλο, έχεις σύζυγο, έχεις το σπίτι, έχεις τη δουλειά μέσω υπολογιστή. Καταλαβαίνω, δεν έχω απέτηση να βλέπεις τα βίντεο. Λοιπόν, έφτιαξα ένα βίντεο για την παθητική και την ενεργητική επιθετικότητα. Και εξηγούσα τι σημαίνει παθητική και τι σημαίνει ενεργητική επιθετικότητα. Και για την ενεργητική επιθετικότητα επέλεξα την ενεργητική ψυχική επιθετικότητα, όχι τη σωματική. Γιατί είμαστε εναντίον οποιασδήποτε σωματικής βίας. Και εξήγησα την άποψη που έχω ως ψυχολόγος για το πώς διαχειριζόμαστε την κατάσταση όταν ο άλλος είναι παθητικά επιθετικός, ότι γινόμαστε εμείς επιθετικά επιθετικοί, ενεργητικά επιθετικοί, δηλαδή φωνάζουμε, αψώνουμε τον τόνο της φωνής μας, και ότι ένας καλός τρόπος για να επέλθει λύση του προβλήματος είναι να γίνουν και δύο ενεργητικά επιθετικοί, δηλαδή να λογομαχήσουν, να φωνάξουν μεταξύ τους, να βγάλουν το άχιν τους, να βγάλουν όλα τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουν, και μετά αν ο καυγάς τους είναι δημιουργικός, θα φτάσουν σε ένα σημείο που θα συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα, θα συναντηθούν κάπου στο μέσο και θα έχει κάποιον αποτέλεσμα ο καυγάς. Και σε δύο περιπτώσεις, δύο κυρίες, έγραψαν ότι εμείς είμαστε εναντίον των φωνών, γιατί θεωρούμε τις φωνές λεκτική βία. Και έτσι είχαμε μια συζήτηση, δεν ήταν διαφωνία, στο τέλος καταλήξαμε να συμφωνήσουμε με τον τρόπο που όταν εξήγησαν πώς το εννοούν. Κάποιος άλλος έγραψε η σιωπή πονάει περισσότερο από τις φωνές, καλύτερα να σιωπάς παρά να φωνάζεις. Και ήθελα έτσι την άποψη σου πάνω σε τούτο το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι σε ένα ζευγάρι μου υπάρχει παθογένεια, που ένας από τους δύο έχει έντονη παθητική επιθετικότητα και ο άλλος inadvertently, αναπόφευκτα, έχει έντονη ενεργητική επιθετικότητα, γιατί επηρεάζεσαι από τη δυναμική του ζευγαριού. Είναι όντως λεκτική βία εκείνος ο οποίος θα φωνάξει, εξασκεί λεκτική βία πάνω στον άλλον, η οποία είναι μεγαλύτερη από την ψυχική βία που ασκεί εκείνος που κάνει παθητική επιθετικότητα? Κοίταξε να δεις, καταρχήν η επιθετικότητα είναι προδιάθεση. Okay. Καθώς και αν κάποιος δηλαδή είναι έντονος χαρακτήρας, με την έννοια ότι βγάζει αυτά που έχει μέσα του με έναν έντονον τρόπο, εν αντιθέσει με έναν άλλον άνθρωπο που είναι πιο ήρεμο. Έντονη εκφραστικότητα. Έντονη εκφραστικότητα, ναι. Αυτόν είναι η προδιάθεσή του. Δηλαδή είναι ο τρόπος του να εκφράζεται. Δεν Άντως, έχει μιλώντας για ευφύς ανθρώπους, σε σχέση με το προηγούμενο που εξ σχολιάσαμε χιουμοριστικά και εμείς,
Θυμάμαι ότι μας έλεγαν οι καθηγητές μας ότι το κέντρο της επιθετικότητας βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της ευφυΐας των εγκέφαλων. Ότι συνήθως οι άνθρωποι που έχουν ψηλό δίκτυο νοημοσύνης έχουν κέντρο την επιθετικότητα. Ναι. Έντονο θυμό. Έντονο. Οπότε από τη στιγμή που είναι προδιάθεση, ενδεχομένως η έντονη ρήξη ή γενικότερα η έντονη έκφραση κάποιου ανθρώπου να ο άλλος να την αντιλαμβάνεται ως επιθετικότητα επειδή είναι πιο ήρεμος, ενώ επί της ουσίας να είναι ο τρόπος του να εκφράζεται. Άρα εδώ έχουμε και έναν άλλον, μια άλλη οπτική του τι θεωρούμε επιθετικότητα και τι θεωρούμε λεκτική βία. Αν ο άλλος δηλαδή έχει έναν έντονο τρόπο να εκφράζεται, πιο θυμώδη ενδεχομένως, γιατί τα βιώνει έτσι πιο έντονα, έτσι είναι η προδιάθεση του. Και ο άλλος για να συμβαίνει φωνή, Αριστονίκη. Για το πόσο ψηλά να εξωθεί η φωνή. Εγώ το έχω παρατηρημένο ότι κάποιοι άνθρωποι. Έχει να κάνει με το πόσο αντεσυμπέλ όμως έχει ο καθένας τη φωνή του. Α, κάποιοι άνθρωποι φοβούνται όταν υψώνονται αντεσυμπέλ τη φωνή, ίσως γιατί όταν ήταν μικροί, μεγάλωσαν στις οικογένειες που οι γονείς τους τσακώνονταν πολύ και αδιέξοδα. Και όταν υψώναν τη φωνή οι γονείς τους, σήμαινε και ξύλο και βία μεταξύ των γονέων κλπ. Ναι, δηλαδή. Θα σου πω για τούτο. Εγώ έχω κάνει δύο πρόσφατα το Σάββατο που ήταν ο γιορτή του το γιούδο μας. Να σας ζητά μαζί τα λαζάρια. Μου ζήτησαν η κόρη μου. Ναι. Μου ζήτησαν η κόρη μου να πάρω ένα δώρο για τον αδερφό της που να είναι από εκείνη. Οπότε εμείς επειδή όλα είναι κλειστά, καταλήξαμε να πάμε σε μια υπεραγορά και να πάρουμε έναν αυγό το οποίο είχε μέσα και ένα ρολόι δώρο. Και να του πούμε του Λάζαρου, είναι από την αδερφή σου το δώρο. Όμως, ξεχάσαμε την απλή λεπτομέρεια ότι η Μαρία εξέφρασε την επιθυμία να έχει ένα ρολόι δώρο. Οπότε, ζήταν το δώρο που ζήτησε για τον Λάζαρο για δικό της. Έχει εδώ πέρα. Έχει την ηλικία της Μαρίας εδώ εντάξει. 9 χρονών. 9 χρονών, οπότε. Για να μην την αδικούμε, να λέμε και την ηλικία της, ναι. Οπότε, έγινε εδώ του κακού χαμού. Λοιπόν, Μα γιατί. Εν τω μεταξύ, επήραμε και ένα μικρό δωράκι της Μαρίας που μας, για να μην είναι σαν θιάβολα, παρόλο που η ίδια ζήτησε. Τέλος πάντων, εκεί κάμαμε την εξής συμφωνία, ότι εάν δεν φωνάζει, η Μαρία είναι πολύ θυμώδης, δηλαδή όταν την πειράξεις. Πάσου, η Μαρία είναι σαν να την γέννησα εγώ με την ομορφιά τη δική σου. Η Μαρία είναι σαν κόρη μου. Πες την αλήθεια, πόσο μπορεί να μοιάζει η Μαρία. Όχι, μοιάζει πάρα πολύ. Μιλάμε ότι αν τη πάρει μία μύτη του μολυβιού, θα γίνει του κακού χαμού εδώ μέσα. Δεν μπορεί να φανταστεί. Είναι σαν να τη φάζει. και στα καλά της μοιάζει σε μένα η Μαρία, μπορείς να πει. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνεις τώρα να έχεις ραντεβού εσύ μέσω Skype, ο άντρας μου δουλεύει με το εξωτερικό και να ακούγεται μια κραυγιά. Τέλος πάντων, της είπαμε ότι αν προσέξει λίγο και δεν φωνάζει μέχρι την Πέμπτη, την Μεγάλη Πέμπτη, θα της πάρουμε και εκείνη σε έναν αντίστοιχο αυγό. Θα έχει έναν ολό δικό της ρολόι, τέλος πάντων. Άντεξε 2 ώρες. Δικιά μου! Και μετά έλεγε, δεν φώναξα. Φώναξα? Όχι, απλά ύψωσα λίγο τον τόνο της φωνής μου. Ξέρεις ποια έχει έτσι έντονο, ψηλώνει πολύ εύκολα τον τόνο της φωνής της, αλλά δεν δέχεται να το ψηλώσεις η Κυριακή, η κόρη μου. Η κόρη μου με το διατύπωτε. Ανεβάζει αντεσυμπέλ πολύ ψηλά. Μπορώ να φανταστώ ότι αυτό το κάνει και γιατί έχει πολλά αντεσυμπέλ, αλλά γιατί μεγάλωσε με μια μπάρα η οποία μονίμως έβαζε ψηλά τα αντεσυμπέλ. Και δεν δέχεται εσύ να ψώσεις τον τόνο της φωνής σου. Μπορώ να εκείνη να τον ψώνει. Το ίδιο είναι και ο γιος μου. Ωραία, τέλεια. Επειδή είναι πιο μεγάλα μέρα τα παιδιά, είμαστε σε άλλη φάση. Είμαστε στη φάση που δεν μας φοβούνται τα παιδιά, φοβόμαστε εμείς τα παιδιά. Και το μεταξύ καημένη για να πετύχει αυτό το πράγμα, πάει και κλειδώνεται μέσα στο δωμάτιο της όλη μέρα για να μην βλέπει τον Λάζαρο που την εκνευρίζει. Για ένα ρολόι. Το καημένο το μωρό. Πάντως πραγματικά η κόρη της Αριστονίκης, για όσους μας βλέπουν, είναι ένα γλυκύτατο κορίτσι. Είναι εκεί, στις φωτογραφίες. Είναι γλυκίδα των κοριτσίν, είναι αδύνατη, ξανθιά,
Με γαλάζια μάτια, είναι γαλάζια τα μάτια της. Ναι. Είναι μια κούκλα του. Ψιλόλιγνη, όμορφη κλπ. Αλλά στο χαρακτήρα μοιάζει περισσότερο στη θεία της τη Θέκλα, παρά στην Αριστονίκη. Και στον τρόπο που θα σας κάψει. Είναι ευφιέστατη. Είναι ευφιέστατη. Πάρα πολύ ευφύης. Και θα έλεγα ότι η δικιά μου κόρη μοιάζει πιο πολύ σε εσένα στο χαρακτήρα, ίσως σε κάποια πράγματα. Η κόρη μου είναι έτσι πιο. Κάνει παρέα με μεγαλύτερους όπως έκανες και εσύ, παρέα με μεγαλύτερους που σου νεότεροι. Πιο νοικοκυρά όπως είσαι και εσύ, πιο νοικοκυρά. Κόρη μου, έχει χαρακτηριστικά που μοιάζουν πάρα πολύ. Ναι, όχι όλα τα χαρακτηριστικά. Όχι όλα τη τα χαρακτηριστικά. Για όλα τη μιλώ κομμάτια των χαρακτηριστικών. Ούτε σημαίνει ότι η Μαρία είναι ίδια με μένα, αλλά απλώς έχει πλάκα. Ναι, μοιάζουν. Ναι. Έτσι πλέει. Οπότε επί της ουσίας εφάνηκε ότι το μωρό είναι προδιάθεση του αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ απλά το έβαλα σαν άσκηση για να ασκήσω και λίγο τον αυτοέλεγχο. Να μπορεί να συγκρατείται, να αυτοσυγκρατεί όλο αυτό το πράγμα, το οποίο όντως, δηλαδή αν την πειράξεις γίνεται πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Επίσης μετά είχα διαβάσει έναν εδάφιο από ένα βιβλίο, το οποίο λέει ότι στην παιδική ηλικία, όχι στην βρεφική, ούτε στην εφηβεία, οι φωνές, οι έντονες φωνές και η επίκριση από τους γονείς είναι ικανές να δημιουργήσουν έντονη ανασφάλεια στα παιδιά, λόγω του ότι εξελιχτικά είναι σε μια φάση που δεν μπορούν να έχουν άμυνες ισχυρές και λαμβάνουν την επίκριση και τις φωνές ως στοιχείο του απόρριψης από τους γονείς τους, γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν για ποιο ηλικία, λόγο. Παιδική ηλικία, από 2 χρονών μέχρι 12. Λοιπόν, είναι η πιο δύσκολη περίοδος. Νιώθω πολλές τύψεις τώρα, σταμάτα. Παιδιά, πάρα πολλές τύψεις. Το λέω απλά αυτό που διάβασα. Νιώθω τύψεις τώρα, Εγώ πιστεύω πολύ στην επανορθωτική κίνηση. Οπότε από τη στιγμή που τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ότι η επίκριση επί της ουσίας και οι φωνές μπορεί να γίνονται γιατί έκαναν και εκείνοι κάτι και ή εθύμωσαν ή απογοητεύτηκαν οι γονείς τους και όχι γιατί τους απέρριψαν. Είναι απογοήτευση βασικά των γονιών. Καθόμαστε και εξηγούμε στα παιδιά μας, κάνουμε δηλαδή ερχόμαστε ύστερα και κάνουμε μια επανόρθωση της όλης κατάστασης και τους εξηγούμε. Όλων επανορθώσεις, μάνα μου, εγώ είσαι 20 χρόνια που κάνω επανορθώσεις, παρακάτω, ναι. Ναι, οπότε εξηγείται από τη θεωρία τούτων ότι στην παιδική ηλικία τα παιδιά λόγω εξελικτικού σταδίου βιώνουν τη φωνή, την έντονη κατάκριση ως απόρριψη. Φαντάζομαι τη φωνή τη θυμωμένη, όχι να τραγουδάς δυνατά στο μωρό. Όχι, όχι, φωνή του καυγά. Το να του θυμώσεις. Που να του θυμώσεις, ναι. Κάτι που δεν τα εκλαμβάνεται είτε στη βρεφική ηλικία είτε στην εφηβεία. Α, στη βρεφική ηλικία δεν το καταλάβει. Που 2 μέχρι 12 τούτο. Ναι, που 2 μέχρι 12. Okay. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το βλόγκ. Πρέπει να το κλείσουμε για να πάμε να γυρίσουμε τα κανονικά μας. Κυρία Αριστονίκη, okay. Μας έχεις ζητήσει ένα πικρό aftertaste ενοχής απέναντι στα παιδιά μας, αλλά το έχεις κάνει sugar coat, το έχεις βάλει ζάχαρη από πάνω, μιλώντας για την επανορθωτική τεχνική της ψυχοποστολής, επανορθωτική ψυχολογική επεξήγηση βασικά. Επανορθωτική ψυχολογική επεξήγηση, δεν έχω να κάνω πολλές πουτούτες, έκανα πάρα πολλές πουτούτες, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κάνω ακόμη επανορθωτικές ψυχολογικές επεξήγησεις. Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα παίξει. Μπορεί να παίξει και το Πάσχα, δεν ξέρω πότε θα παίξει. Θα το θέλει τη συναρμολόγηση, γιατί μου κασκόπηκε το Skype στη μέση και πρέπει να το αλλάξουμε. Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλό Πάσχα. Ευχόμεθα. Καλή Καραντίνο Ανάσταση. Βέβαια. Ξαναπέστο. Καλή Καραντίνο Ανάσταση. Φιλιά. Yeah. Bye. Bye.